αξίωση πρόβα, που, πρόβαλαν στον Κύριο να τους κάνει θαύματα όπως εκείνοι τα ήθελαν ήταν αμαρτία. Βαριά αμαρτία. Και επήγαζε από τις βασικές αρχές του αρχικού φρονήματος. Γι' αυτό και ο Θεόάνθρωπος όταν άκουσα την τολμηρία αυτή και βλάσφημη απέτησή τους, αναστενάξα στο πνεύμα του αυτού λέγει. Η γενεά αυτή σημείων επιζητεί, αμήν αμήν λέγω ημήν, ούδε θύσετε τη γενεά ταύτην σημείων και αφή αυτούς Απειλθε. Χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενία μαρτωλό μετανοούνται και αντίθετα, οι επουράνοι πικραίνονται και κλαίνε όταν ένα άνθρωπο πέφτει στην αμαρτία, και όταν ένα αμαρτωλό αναβάλει τη μετάνοια. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, μελετώντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την πανάγαθη επιθυμία του να σωθούν όλοι, δεν δίστασε να πει ότι αυτό το κλάμα για εκείνους που πηγαίνουν στην απώλεια είναι και το πρώτο και κύριο κλάμα του Παναγίου και Απαθούς Θεού. Αυτό το κλάμα που για μας είναι εντελώς ακατανόητο δεν είναι ξένο ούτε στο Παναγίο Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται και σηκώνει μέσα μας εντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλίτης. Ένα τέτοιο αναστεναγμό προκάλεσε στον Υιό του Θεού και η αξίωση κάνει μας ένα θαύμα γιατί ήταν απέτηση εγωκεντρική και παρανοϊκή. Εστέναξε το πνεύμα τη αυτού και είπε «Γιατί έγινε αυτή η επιζητή αυτή το σημείο» Ποιο είναι το κίνητρο, ζητούν σημείο επειδή έχουν κακή τοποθέτηση έναντι του Θεού. Πόσο πικρή είναι η απάντηση αυτή για τον κύριο. Νομίζει κανεί πω τον ακούει να διαρωτάται. Μα τόση ανοησία, τόσο θράσο, μα χάθηκε πια η ελπίδα τη σωτηρία. Είναι ποτέ δυνατόν να σωθούν άνθρωποι που ζητούν πράγματα αντίθετα από το θέλημα εκείνου που δίνει τη σωτηρία. Όμω έτσι είναι. Όσοι κυριαρχούνται από το σαρκικό φρόνημα και μένουν με πείσμα σε αυτό, είναι ανίατα άρρωστοι. Και γι' αυτό είπε: Όποιο σκέπτεται έτσι και λέει τέτοια πράγματα, πηγαίνει από μόνο του στην απώλεια. Την παίρνει από μόνο του και την κρατεί από μόνο του. Και γι' αυτό ο κύριο μα, όταν του άκουσε να του ζητούν σημείο εκ του ουρανού, του άφησε και έφυγε. Και πολύ σωστά, γιατί το φρόνημα τη σαρκός θάνατο. Γιατί όπω ο νεκρό δεν το καταλαβαίνει ότι είναι νεκρό, έτσι και όποιο έχει φρόνημα σαρκικό δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η απώλεια. Και όπω ακριβώ δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει απώλεια και νέκρωση, έτσι δεν μπορεί να καταλάβει και ότι πρέπει να ζωοποιηθεί. Και έτσι η λανθασμένη του αυτή αντίληψη τον κάνει και απορρίπτει και αρνείται την αληθινή ζωή, το Θεό. Μπορεί άραγε να έχει τέτοια αξιοπιστία ιδιαίτερη ένα σημείο εξ ουρανού. Βέβαια, εκείνοι που ζητούσαν ένα τέτοιο σημείο, το ζητούσαν επειδή απέδιδαν σε αυτό πολύ μεγάλη αξία. Μπορούμε από αυτό να συμπεράνουμε ότι κάθε σημείο εξ ουρανού είναι απαραίτητα σημείο από το Θεό. Από την Αγία Γραφή βγαίνει το αντίθετο, ακόμη και η ίδια η έκφραση σημείων εκ του ουρανού, είναι πολύ αόριστη. Και τότε έλεγαν και σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πολλές επιστημονικές γνώσεις, ουρανό, το κάθε τι που γίνεται στην ατμόσφαιρα και στο αχανές διάστημα πέρα και έξω από αυτήν. Έτσι λένε ότι ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα βρίσκονται στον ουρανό και ότι πετούν στο διάστημα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι κάποτε έπεσε πύρεκ του ουρανού και κατέκαυσε τα πρόβατα και τους ποιμένες του Ιώβ. Όμω το πύρα αυτό είχε πέσει με ενέργεια του διαβόλου. Και είναι φανερό ότι το πύρα αυτό σχηματίστηκε στον αέρα όπω περίπου σχηματίζεται και η αστραπή. Ο Σίμων ο Μάγο κατέπληκε με διάφορα θαύματα τον τυφλό λαό που ονόμαζε τη δύναμη του, σαν... του Σατανά, που ενεργούσε σε αυτά τα θαύματα μεγάλη δύναμη του Θεού. Ιδίω σε πολύ μεγάλο θαυμασμό είχε παρασύρει ο Σίμων του Ρωμαίου Ιδωλολάτρε, όταν κάποτε σε μια πολυπληθή συγκέντρωση του είχε πει πω είναι Θεό και πω πόθο του είναι να ανεβεί στον ουρανό. Και πράγματι, ξαφνικά άρχισε να σηκώνεται στον αέρα. Αυτό το διηγείται ο Άγιο Σιμεών, ο μεταφραστή, που την πήρε αυτή τη διήγηση από του αρχαίου χριστιανού συγγραφεί. Είναι φοβερή φτώχεια η έλλειψη τη αληθινή επίγνωση του Θεού, γιατί τότε παίρνει τα έργα του διαβόλου για έργα του Θεού. Πριν από τη δεύτερη παρουσία του Χριστού που ο χριστιανισμός, η πνευματική μόρφωση και η κρίση θα αμβληθούν και θα χαλαρώσουν σε, φοβερό, βαθμό, θα παρουσιαστούν πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που θα κάνουν σημεία μεγάλα και τέρατα, με αποτέλεσμα να πλανούν ακόμη και τους εκλεκτούς, Ιδίω δε ο Αντίχρηστο, όταν θα έλθει, θα γεμίσει τον κόσμο θαύματα που θα καταπλήκτουν και θα χορταίνουν του ανθρώπου με σαρκικό φρόνημα και άγνοια. Αυτό τότε θα δώσει και σημείο εκ του ουρανού, που οι άνθρωποι τόσο το ποθούν και το διψούν. Η παρουσία του, μα λέει ο Άγιο Απόστολο Παύλο, θα είναι κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημεί και τέραση ψεύδου και εν απάτη τη αδικία μεταξύ των απολαλημένων που δεν φρόντισαν να αγαπήσουν την αλήθεια για να σωθούν. Οι άνθρωποι με άγνοια και σαρκικό φρόνημα, βλέποντα τα θαύματα αυτά, δεν θα σταθούν καθόλου να σκεφτούν. Θα τα αποδεχθούν αμέσω, γιατί το πνεύμα του θα έχει με αυτά συγγένεια, και από την τύφλωσή του θα τα παραδεχτούν και θα ονομάζουν την ενέργεια του Σατανά σαν την πιο μεγάλη φανέρωση τη δύναμη του Θεού. Ο Αντίχρηστο τότε θα γίνει δεχτό στα πεταχτά και χωρί καθόλου μεγάλη σκέψη. Ούτε καν θα κάτσουν να σκεφτούν οι άνθρωποι τα θαύματά του, δεν θα έχουν κανένα καλό και λογικό σκοπό, καμιά σαφή σημασία. Ότι δεν θα έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και θα είναι γεμάτα από ψέμα. Ότι θα είναι ένα θερατώδη και γεμάτο μοχτηρία, χωρί κανένα νόημα θεατρινισμό, που θα κάνει το παν για να καταπλήξει και να οδηγήσει σε μια αποχάβνωση και σε ένα ολοκληρωτικό δόσιμο, να του γοητέψει, να του τυλίξει και να του παρασύρει με τη γοητεία τη πληθωρική, αλλά καινή και, και ανοή εντύπωση ενό Εφέ. Δεν είναι φοβερό ότι τα θαύματα του Αντιχρίστου, οι Αποστάτες, οι Αχθροί της αλήθεια και το Θεό θα τα δεχθούν. Γιατί? Γιατί έχουν προετοιμάσει τον εαυτό τους να δεχθούν ανοιχτά και φανερά τον Απεσταλμένο του Σατανά, το όργανο του, τη διδασκαλία του και τις πράξεις του και να έλθουν σε πνευματική επικοινωνία μαζί του την κατάλληλη ώρα. Πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε και να κλάψουμε γι' αυτήν την κατάσταση γιατί τα θαύματα και οι πράξεις του Αντιχρίστου θα φέρουν σε δύσκολη θέση και τους πιο εκλεκτούς δούλους του Θεού. Η αιτία της μεγάλης επίδρασης του Αντιχρίστου θα έγκυται στην σατανική δολιότητα και υποκρισία με τις οποίες σκεπάζει το πιο φρικαλαίο κακό με το αχαλήνοτο και ανέσχυντο θράσος του, με την πλήρη συμπαράσταση των πονηρών πνευμάτων και με την ικανοποίηση να κάνει θαύματα, ψεύτικα μεν, αλλά που προκαλούν κατάπληξη. Η φαντασία του ανθρώπου είναι ανίκανη να συλλάβει την εικόνα ενό τόσο μεγάλου κακούργου, όσο θα είναι ο Αντίχριστος. Θα σαλπίζει για τον εαυτό του, όπω σαλπίζουν οι πρόδρομοι του, οι προτυπώσει του. Θα ονομάζει τον εαυτό του Κύρικα και επαλληνορθωτή της αληθινής θεογνωσίας. Έτσι εκείνοι που δεν κατανοούν τον χριστιανισμό θα δουν σε αυτόν έναν αντιπρόσωπο και υπέρμαχο της αληθινής θρησκείας και θα πάνε όλοι με το μέρος του. Θα σαλπίσει και θα ονομάσει τον εαυτό του τον επιγγελμένον Μεσσίαν και συναντώντας τον εκείνοι που ζουν με σαρκικό φρόνημα και βλέποντας τη δόξα του, τη δύναμή του, τις πνευματικές του ικανότητες, την ολοσχερή επιβολή του στα στοιχεία του κόσμου, θα τον αναγορεύσουν Θεό και θα γίνουν οπαδοί του. Ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί πράος, έσπλαχνος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος αρετές. Θα τον δεχθούν σαν πράγματι γεμάτον αρετές άνθρωπο και θα υποταχτούν σε αυτόν εξαιτία των ύψης των αρετών του. Όλοι εκείνοι που φαντάζονται πως η αλήθεια είναι η αλήθεια του πεπτοκότου ανθρώπου και γι' αυτό ούτε καν σκέπτονται να την ξεπεράσουν για να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Αντίχρηστο τότε θα εισηγηθεί στην Ανθρωπότητα τη δημιουργία μια ανώτατη παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Θα προσφέρει τιμέ, πλούτη, μεγαλεία, σημαντικέ ανέσει και σαρκικέ ειδονέ, και όσοι υποθούν επίγεια πράγματα θα το δεχθούν και θα τον ονομάσουν κυριό του. Ενώπιον τη Ανθρωπότητα ο Αντίχρηστο θα ανοίξει ένα τέτοιο ανεξήγητο με την τότε επιστήμη τσίρκο θαυμάτων που η κατεργαριά του θα θυμίζει θέατρο. Θα φέρει φόβο με τι απειλέ και θαυμασμό με τα θαύματά του. Θα εικονοποιήσει την άκρη την περιέργειά του και την παχυλή αγνιά του. Θα ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του και τον εγωισμό του. Θα ικανοποιήσει γενικά το σαρκικό φρόνημα. Θα ικανοποιήσει την δυσυδαιμονία και τι προλήψει του και θα φέρει σε σύγχυση του σοφού τη γη. Έτσι όλοι οι άνθρωποι με οδηγό την πεπτοκυή φύση τους χωρίς το φως του Θεού θα παρασυρθούν και θα καταλήξουν πυθύνια και άβουλα όργανα του πλάνου. Τα σημεία του Αντιχρίστου θα γίνουν κατά κύριο λόγο στον αέρα και συγκεκριμένα στο στρώμα στο οποίο κυριαρχεί ο Σατανάς. Τα σημεία αυτά επιδρούν ω επιτοπλίστων στην αίσθηση τη όραση και έτσι θα γοητεύουν και θα απατούν. Ο Άγιο Ιωάννη ο Θεολόγος μελετώντα την αποκάλυψή του τα γεγονότα που θα γίνουν πριν από τη συντέλεια του κόσμου, λέει ότι ο Αντίχριστος θα κάνει μεγάλα ση... σημεία. Ακόμη και θα κατεβεί πυρ εκ του ουρανού ενώπιον των ανθρώπων. Το θαύμα αυτό, μα λέει η Αγία Γραφή, θα είναι το πιο μεγάλο από τα θαύματα του Αντιχρίστου. Και αυτό το θαύμα θα γίνει στον αέρα. Θα είναι ένα μεγαλοπρεπέ και φοβερό θέαμα. Τα σημεία του Αντιχρίστου θα γεμίσουν όλε τι ενέργειε με απάτη και κατεργαριά και θα τραβήξουν τους πιο πολλούς ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Οι εχθροί του Αντιχρίστου θα θεωρηθούν ταραξίες, εχθροί της κοινωνίας και της τάξης γενικότερα. Θα υπουστούν ανοιχτέ και συγκεκαλυμμένε διώξει και θα υποβληθούν σε σκληρέ τιμωρίε και ποινέ. Τα πονηρά πνεύματα σκορπισμένα στην οικουμένη θα προκαλούν στου ανθρώπου μια γενικά εξαίρετη γνώμη για τον Αντίχριστο, έναν γενικό ενθουσιασμό, μια ακαταδάμαστη στροφή προ αυτόν. Με αδρέ γραμμέ η Αγία Γραφή μα περιγράφει το βάρο του τελευταίου διωγμού και τη σκληρότητα του διώκτου. Το πιο αποφασιστικό και χαρακτηριστικό σημείο είναι το όνομα που η Γραφή δίνει στο φρικαλαίο εκείνο άνθρωπο. Τον ονομάζει Θηρίο, όπω και ο πεσόν Άγγελο έχει ονομαστεί Όφη. Οι δύο αυτέ ονομασίε σκιαγραφούν αρκετά καλά το χαρακτήρα των εχθρών του Θεού. Ο ένα ενεργεί πιο μυστικά, ο άλλο πιο φανερά. Όμω στο Θηρίο αυτό έδωκεν ο την δύναμη αυτού και τον θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Η δοκιμασία για τους Αγίους του Θεού τότε θα είναι φοβερή. Ο διόκτης με την πονηρία, την υποκρισία και τα θαύματά του θα προσπαθήσει να τους πλανήσει και να απατήσει προκαλώντας εις βάρος τους φοβερά εκλεπτισμένους και παμπώνυρα συγκεκαλυμμένους διωγμούς και φτιαχτά προβλήματα. Η απεριόριστη εξουσία των, βανιστό, των βασανιστών θα φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση πολύ μικρό αριθμός αριθμό από αυτού που θα εκτελεστούν ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και για τι γνώμε του θα λένε πω τάχα ήταν πολύ αδύναμε. Και ο κλήρο του θα είναι η κοινή περιφρόνηση, το μίσο, η κατασυκοφάντηση από όλου, τα πιεστικά ει βάρο του μέτρα και ο βίαιο θάνατο. Μόνο με τη βοήθεια τη θεία χάριτο και το φωτισμό του Θεού θα κατορθώσουν οι εκλεκτοί του να ομολογήσουν ενώπιον των ανθρώπων τον κύριο Ιησού Χριστών. Άμεσο επακόλουθο αυτό που είπαμε είναι ότι οι Φαρισαίοι και οι Σαδοκαίοι ζητώντας από τον Κύριο σημείων εκ του ουρανού, τον ζητούσαν, Του ζητούσαν ένα θαύμα που έχει τα χαρακτηριστικά των θαυμάτων του Αντιχρίστου. Αυτό λοιπόν ακριβώς το ότι ζητούσαν ένα τέτοιο θαύμα εξηγεί και τη στάση του Κυρίου απέναντί τους. Κάποτε ο Κύριος ακούοντας μια τέτοια απέτηση εξέφρασε την πεκρία Του και απέρριψε την αξίωσή του αποφασιστικά και μη θέλοντα να βρίσκεται ούτε σωματικά κοντά στου ανθρώπου που άφησαν τον εαυτό του να προβάλλει τέτοια απέτηση, έφυγε από κοντά του. Μια άλλη φορά έδωκε την εξή με και αυστηρή απάντηση. Γενεά, πονηρά και μηχαλή, σημείων επιζητεί, όμω σημείων δεν θα του δοθεί κανένα άλλο παρά μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτου. Όλοι εκείνοι που ζητούν σημεία ονομάζονται γενεά, επειδή έχουν μεταξύ τους συγγένεια πνευματική. Γενεά μηχαλή, επειδή ήλθαν σε πνευματική σχέση με τον Σατανά, αφού απέρεψαν τη σχέση με τον Θεό. Και γενεά Πονηρά, επειδή ενώ ήξεραν τα θαύματα του Θεοανθρώπου Χριστού, έκαναν πως τάχα δεν τα ήξεραν. Και ενώ υποτιμούσαν και εμπέζανε τα θαύματα του Θεού, ζητούσαν θαύμα κομμένο στα μέτρα των αθλείων αντιλήψεών τους, κομμένο στα μέτρα του μυαλού τους. Η αξίωσή του να δουν σημείων εκ του ουρανού δεν ήταν απλώ η παράκληση να δουν κάποιο θαύμα, αλλά εμπεγμό των θαυμάτων του κυρίου και μια έκφραση αγρήκη και διεστραμμένη αντίληψη περί των θαυμάτων του. Με τη φράση σημείων Ιωνά του προφήτου, ο ίδιο ο κύριο εννοούσε τα σημεία που θα συνόδευαν τον θάνατο και την ανάστασή του. Τότε εδόθη από το Θεό σημείων εκ του ουρανού. Τότε ο ήλιο είδε τον κύριο σταυρωμένο και σκοτίστη ώρα μεσημέρι και απλώθηκε παντού πυκτό σκοτάδι που διήρκεσε τρει ώρε. Το καταπέτασμα του ναού τη Ιερουσαλήμ εσχίστη από μόνο του στα δύο από άνωθεν μέχρι κάτωθεν. Έγινε σεισμό. Οι βράχοι εσχίστησαν, τα μνημεία αναόχθησαν και πολλοί άγιοι αναστήθηκαν και εμφανίστηκαν σε πολλού στην Αγία Πόλη. Και όταν ο κύριο αναστήθηκε, έγινε πάλι σεισμό. Φωτοφόρο Άγγελο κατέβει από τον ουρανό στον άγιο τάφο του, σαν μάρτυρα τη αναστάσεώ του και τρόμαξε του φύλακε που ταγμένοι. Από εκείνους που ζητούν σημείων εκ του ουρανού, φρουρούσαν τον τάφο. Αυτοί οι φύλακες ανάγκελαν στο Ιουδαϊκό συνέδριο την ανάσταση του κυρίου. Αυτό όμως, όταν άκουσε το σημείο εκ του ουρανού, το αντιμετώπισε με την ίδια καταφρόνηση και το ίδιο μίσο που είχε αντιμετωπίσει και τα προηγούμενα θαύματα του Ιησού. Και γι' αυτό εδωροδόκησε τους φύλακες και βάλθηκε να σκεπάσει με το σκοτάδι, σκοτάδι τη ψευτιά του το θαύμα.